Όπως βλέπετε, τα τείχη είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει καμιά αντίληψη καταλήψεως. Αντιθέτως, έχουν γίνει όσα έπρεπε να γίνουν για να αποτελέσουν ένα χώρο αναψυχής περιπάτου και διαχέδας σε ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει και αυτό. Το πρώτο κομμάτι της δεύτερης φάσης είναι τελειωμένο. Δηλαδή από τη Βίβλα έως το Μαρτινέγκο προχωρούμε και κατεβαίνουμε προς τον Άγιο Ανδρέα για να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη φάση του έργου, η οποία θα τα αναδείξει οριστικώς πια και θα τα καταστήσει ακόμη πιο προσιτά από όσο είναι μέχρι σήμερα στον κόσμο. Βλέπουμε πράσινο, παγκάκια, αναψυκτήριο. Αναψυκτήριο. Ναι, έχουμε ένα αναψυκτήριο εδώ πέρα, αδειοδοτημένο. Τουαλέτες. Τουαλέτες και για μένα, το τονίζω αυτό. Και έχουμε άλλο ένα κάτω στην πύλη Παντοκράτου. Θα το δούμε σε μια άλλη επίσκεψη που θα κάνουμε. Γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ, αν προλάβω μέχρι το τέλος του έτους να πάμε μέχρι την πύλη Παντοκράτου, να δούμε και εκεί πέρα τις παρεμβάσεις μας. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να χρειάζεται. Διότι είχαμε και στο παρελθόν περιπτώσεις βανδαλισμού. Νομίζω ότι πρέπει να φυλάσσεται κανονικά. Μια ωραία στιγμή σήμερα, γιατί πλησιάζουμε στο παραένα επί της ουσίας της παράδοσης του ισόπεδου του τμήματος προς χρήση από το παλιό πάρκινγκ στη Βίγλα μέχρι το Μαρτινέγκο. Πολύ πράσινο, ένα αναψυκτήριο, ό,τι πιο σύγχρονο και στα φωτιστικά σώματα, αστικός εξοπλισμός. Η ελπίδα είναι να το χρησιμοποιεί ο κόσμος και να γίνει σημείο αναφοράς για όλο το Ηράκλειο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον μελετητή, τον Γιώργη τον Πετράκη, τον αρχιτέκτον, αλλά και στο τμήμα Παλιάς Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που φέραν εις πέρας και έχουν ακόμα βέβαια δουλειά αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Το σύνολο του ισόπεδου τμήματος είναι περίπου 100 στρέμματα, δηλαδή το υπερυψωμένο κομμάτι των τειχών από τον Άγιο Ανδρέα στο μηχανολογικό μέχρι το παλιό πάρκινγκ της Βίγλας. Το σύνολο των τειχών είναι 350 στρέμματα. Υπάρχει αυτή η ζώνη που περικλεί το μνημείο από 25-40 μέτρα πλάτος, στην οποία ήδη, όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε καταστήσει πολύ ενδιαφέρουσες χρήσεις ήπιου αθλητισμού και αναψυχής. Πρέπει να φυλάσσεται ο χώρος. Εμείς έχουμε προτείνει έναν κανονισμό λειτουργίας επί της ουσίας για το μνημείο, που θα αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο ανοιχτός χώρος, τα οποία πλεονεκτήματά του όμως είναι και το μειονέκτημα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η φύλαξή του. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, όχι αυστηροί, αλλά αυτονόητοι θα έλεγα.